Το θέμα με την πανδημία δεν έχει μία περίοδο ύφεσης, ναι, που λες ότι είσαι σε ετοιμότητα πάντοτε. Ναι. Σήμερα αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά είναι πολύ εύκολο μέσα σε μία εβδομάδα να πεις ότι είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί αυτό το οποίο σήμερα πανθήκαν μέχρι τώρα μέσα από την καραντίνα διάφορα μέτρα, αλλά δεν πάβει η εργασία να συνεχίζεται. Λέω εγώ για παράδειγμα, μεγάλη εργασιακή χώρη είναι η χώρη του Δημασίου. Είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, η αποκεντρωμένη, είναι τα ίδια τα νοσοκομεία. Δηλαδή υπάρχουν χώροι εργασίας εκεί που γίνεται, που δουλεύουν. Ναι. Δεν πάβει και η Πάτρα να έχει περιοχές αγροτικές και γενικότερα ο νομός Αχαΐας, που σημαίνει ότι τώρα γίνεται μαζεύουμε τις ελιές. Υπάρχει, ναι, μια δραστηριότητα. Mm-hmm. Άρα να πάσα στιγμή, αν δεν είσαι σε ετοιμότητα και δεν προσέχεις, μπορεί στον τομέα αυτό να έχεις αναζωοπήρωση εκεί που δεν έχεις, γιατί εύκολα μεταδίδεται ο κορονοϊός. Άρα έχουμε το νου μας, και το κυριότερο το έχουμε το νου μας, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουμε μία ασφάλεια από πίσω μας να μας καλύψει. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι, δεν είναι μόνο ότι κολλήσαμε και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε υποστήριξη νοσοκομιακή σε περίπτωση που αυξηθούν τα κρούσματα με κορονοϊό, ναι, και αν βρεθούμε σε δύσκολη θέση δεν έχουμε κάποιον να μας στηρίξει. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία λειτουργούν, αλλά είναι σε ένα οριακό σημείο, mm-hmm, με μία απότομη αύξηση. Θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση να βοηθήσουν αυτόν που θα βρεθεί στην ανάγκη. Ναι, όπως έχουμε δει να γίνεται για παράδειγμα στην Δράμα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Οπότε λέτε, κύριε Πελετίδη, ότι δεν είναι μόνο ο εορτασμός του Αγίου Ανδρέα. Γενικότερα θα πρέπει να έχετε το νου σας και να μην υπάρχει εφησυχασμός. Βεβαίως, διότι το θέμα του Αγίου Ανδρέα ούτως ή άλλως είχε αντιμετωπιστεί. Δεν είναι ότι τώρα ότι είναι αυτό. Μπήκε στη δημοσιότητα και σε πρώτη θέση, αλλά για μας είναι το χθες και το αύριο. Ναι, ναι. Αυτό ούτως ή άλλως, αφού δεν θα γίνει όλες οι τελετές που προβλεπόντουσαν και όλα αυτά, ήταν γνωστό ότι δεν θα γίνουν, και τόσο από τη Μητρόπολη και από το Δήμο και από όλους. Έχουν πάρθει εδώ και μέρες αυτά τα μέτρα ότι δεν θα γίνει, γιατί μέσα σε τέτοιες συνθήκες καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι, ναι, να κάνεις κάτι για να το κάνεις. Εντάξει, αλλά είναι βασικό και αυτό, ότι δηλαδή ήρθατε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε συνεννόηση και εσείς με την Μητρόπολη, έτσι ώστε να μην έχουμε καμία εκδήλωση, καμία λειτουργία με παρουσία κόσμου, εννοείται, την προσεχή Δευτέρα. Ναι, είναι σημαντικό. Ναι, μα υπάρχει. Δεν είναι ότι το ενδιαφέρον. Υπάρχει από όλους αυτή τη στιγμή, γιατί όποιος, ας πούμε, είναι δεδομένο αυτό. Θεωρείται ένα το κρατούμενο. Το ζήτημα είναι ότι ο σχεδιασμός, γιατί δεν τελειώσαμε, είναι μια ρευστή κατάσταση. Σήμερα είσαι έτσι και αύριο μπορεί να είσαι πολύ διαφορετικό, όπως έγινε και σε άλλες πόλεις. Και εμείς πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας και ταυτόχρονα να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, έστω και τώρα, γιατί είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κινδυνεύουν τα νοσοκομεία μας να γίνουν νοσοκομεία μιας νόσου. Έχουμε χρόνιες παθήσεις. Τι θα γίνει άλλος? Ναι. Δεν σταμάτησε η φθορά του ανθρώπου και η παρουσία άλλων ασθενειών, κακοήθειες, η ανάγκη για να διερευνήσεις κάποιες άλλες ασθένειες. Τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία έχουμε σταματήσει και δουλεύουμε μόνο με ένα θέμα, το θέμα του κορονοϊού. Ναι, αλλά πριν πώς ήμασταν και πριν είχαμε ουρές για να κάνεις ένα χειρουργείο, ήταν ατελείωτους μήνες. Η ουρά για να πας να κάνεις μια διαγνωστική εξέταση ήταν επίσης. Δηλαδή το δημόσιο σύστημα δεν ανταποκρινόταν πριν με τις κανονικές συνθήκες τη φθορά που υφίσταται ο άνθρωπος και θέλει να την αποκαταστήσει. Σήμερα αυτό πλέον είναι πολύ. Τα ραντεβού μετατοπίστηκαν, η κατάσταση χειροτέρεψε. Άρα, κινήσεις ενίσχυσης και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των πρωτοβάθμιων δομών, κύριε Πελετίδη, αλλά και των νοσοκομείων έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, ή περιμένουμε να γεμίσουν οι κλίνες και μετά να ψάχνουμε να βρούμε καμία και να την ανοίξουμε?
Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχουν κάποια μηχανήματα και ναι. αλλάξαν οι χρήσεις των χώρων του νοσοκομείου, αλλά σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, όταν θέλουμε να μιλάμε για την υγεία, δεν είναι εύκολο όταν δεν παίρνεις μέτρα σε μία συνέχεια ξαφνικά να έρχεσαι και να λες ότι ξέρεις, εγώ θα πάω να πάρω 5 νοσηλευτές, 10 γιατρούς και θα πάω αύριο να βάλω σε λειτουργία σε μία έκτακτη κατάσταση ένα χώρο. Αυτό δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, διότι πρέπει να είναι από χρόνια στο μυαλό σου, γιατί όπως σε κάθε πράγμα, το πιο απλό πράγμα, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι γιατρός. Μπορώ αυτή τη στιγμή, αν με καλέσουν να πούνε, ας πούμε, ότι πήγαιναν αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας να προσφέρω υπηρεσίες επίπεδου που να πεις που σε ένα, όταν βρίσκεται κάποιος σε μια τέτοια κατάσταση, θέλει την μέγιστη προσπάθεια για να τον κρατήσει στη ζωή. Ένας ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι, που δεν έχει, τι είναι αυτό, είναι μηχανήματα και πάμε και το κοιτάζεις. Δεν γίνεται με το μάτι αυτό. Αυτό θέλει εκπαίδευση. Αυτό θέλει μία συνέχεια. Αυτό θέλει να γυρίσουμε στο παρελθόν και να πούμε γιατί δεν τα κάναμε. Ωραία, έγινε, σου λέει ο άλλος. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Πολύ ωραία. Μήπως έχουμε πρόθεση να το συνεχίσουμε, να το κάνουμε καλύτερα. Δεν έχουμε ούτε αυτή την περίοδο αυτή την πρόθεση. Είναι να περάσει αυτή η φουρτούνα. Δεν είναι δηλαδή στο μυαλό μας ότι χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο όταν το χρειαστείς να του έχεις εμπιστοσύνη, να ξέρεις ότι εδώ πέρα θα πάω. Εμείς είχαμε μέχρι τώρα και θα συνεχιστεί και αύριο 2 χρόνια επίκουρος γιατρός. Τι σημαίνει 2 χρόνια επίκουρος γιατρός ή επίκουρος νοσηλευτής? Ως που να πας να μάθεις και όταν πήγα και εκπαιδεύτηκα και σε 2 χρόνια είμαι τιμοπόλεμος να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Και έρχεσαι και μου λες εσύ ότι όχι, δεν θα έχουμε μόνιμο προσωπικό, γιατί το μόνιμο προσωπικό έχει δικαιώματα, είναι ο κόστος, δεν αντέχει η οικονομία μας δημοσιονομικά και τις δύο άλλες φλακίες που παίρνουν στην επιχειρηματολογία και σου λέω φύγε. Μα αυτό είναι σύστημα υγείας, αυτό είναι εκπαίδευση και αυτό γίνεται σε όλο το δημόσιο τομέα. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα για το 2020, γιατί δεν είμαστε σε μια εποχή που λες ότι δεν μπορεί, αυτό είναι το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. Άνεργο νοσηλευτικό προσωπικό, άνεργους τεχνικούς και να μην πας να τους πάρεις. Και τι είναι ανάπτυξη που βάζουμε στη σύνδεση? Ανάπτυξη είναι, αυτό είναι. Διότι αυτός θα εργαστεί και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Πελετίδη. Πριν κλείσουμε, να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι των ελέγχων. Είστε ικανοποιημένος από τους ελέγχους που έχουν γίνει και από την ελληνική αστυνομία για την τήρηση των μέτρων? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πάλι είναι στη συζήτηση. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Είτε ένα πάνω ή ένα κάτω, δεν είναι εκεί το κύριο θέμα. Εμείς στην πόλη μας, αυτό που κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν να δείξουμε μια συζήτηση ευθύνης. Δηλαδή τι θέλουμε, έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα μπροστά μας. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά με υπευθυνότητα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γινόταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Εμείς στην πόλη μας και εμείς σαν δημοτική αρχή συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις για διάφορα θέματα. Οι συμμετέχοντες είναι οι καλύτερα εκπαιδευμένοι για να μεταφέρουν και το μήνυμα τι σημαίνει κορονοϊός και τι σημαίνει μέσα ατομικής προστασίας. Δεν του λες ότι κοίταξε κάθεσαι εκεί πέρα ή έλα εδώ πέρα να πάμε γενικώς και αορίστως. Του λες αγωνιζόμαστε για τη ζωή με ποιους όρους. Θα καθίσουμε εδώ πέρα, θα πάμε με αυτή την απόσταση. Γιατί παίρνουμε αποστάσεις? Γιατί φοράμε τη μάσκα? Γιατί δεν πηγαίνουμε ένα σκολίτα δίπλα στον άλλο? Όταν εσύ εκπαιδεύεσαι για να αγωνιστείς για τη ζωή σου, για διάφορα ζητήματα, είσαι ο καλύτερος για να πας μετά να πείσεις έναν συμπολίτη, στη δουλειά σου, όπου βρίσκεσαι. Γιατί του λες ότι εδώ πέρα δεν είχα βαλέ. Σωστό. Ένα σοβαρό ζήτημα να το. Να αντιμετωπίσουμε, είτε είμαστε στη δουλειά, είτε κυκλοφορούμε, είτε οτιδήποτε, θα είμαστε υπεύθυνοι. Απεργούμε, για παράδειγμα, απεργούμε. Με ποιο τρόπο? Κινητοποιούμαστε, ναι, με ποιο τρόπο? Σεβόμαστε. Όταν γυρίζεις στο χώρο εργασίας όμως, δεν είναι να άλλαξες, γιατί εκπαιδεύτηκες. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι εκεί που είμαστε χήμα. Ναι. Όταν είσαι χήμα, τι θα κάνει η αστυνομία δηλαδή? Θα έρθει
για να σε βρει. Δεν χρειάζεται η αστυνομία, χρειάζεται να πείθεται ο άλλος. Κατανοητό. Είναι ζήτημα υπευθυνότητας. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό δεν γίνεται σε μία μέρα. Δεν γίνεται σε μία μέρα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι εκπαιδεύουμε και μιλάμε. Και συζητούμε για να πιστούμε πως εμείς ήδη. Και όταν πιστούμε εμείς ήδη, είναι ευνόητο ότι θα πείσουμε περισσότερους και δεν θα βρίσκει έδαφος οι απόψεις ότι μακάρι, εντάξει, ναι, δεν είναι και τίποτα. Σωστά. Δύσκολο θέμα, αλλά είναι ο μοναδικός δρόμος ο οποίος έχει αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος.